Εντάξει, να σας το πω τώρα, την ώρα που σας είπα, προσέξετε, δείτε τι μοιάζουν την άλλη φωτογραφία. Έχουν κάτι. Σε αυτήν τη φωτογραφία. Και θυμηθείτε το με το ξαθόν τον Οικονομόπουλο. Εγώ είμαι στο καμίσο. Πάει σωστό παραδείγμα από εγκλήματα εκεί. Να σου πάνε έναν διπλό το ραντεβού στο κομμωτήριο για ξαθόν. Είναι ένα πράγμα να βάφει τα μαλλιά του ένα άντρα που τα βάφουν πάρα πολλοί άντρε και μια χαρά εννοείται οι άνθρωποι καλά κάνουν. Αλλά τώρα πιένει τον άντρα σου, αγάπη πλατινέ. Σκέφτε την προηγούμενη ρε Χριστιανά. Κάθεσαι πα στον καναπέ με τον καφέ, και είναι τα νούμερα που κάνει εσύ. Έτσι, εγώ σκέφτομαι. Εγώ μισό ήταν πιο σκούρο. Δεν είναι θέμα να βάφει ο άντρα τα μαλλιά του, έχει ξεπεραστεί πια αυτό το θέμα. Είναι ταμπού, είναι οτιδήποτε. Πάρα πολλοί άντρε βάφουν τα μαλλιά του και γιατί όχι, αφού έτσι νιώθουν οι άνθρωποι μια χαρά καλά κάνουν. Αλλά τώρα πιένει να βγάλει αντάβιε. Εσύ και ο δίπλα ο άντρας σου έκαμε γιος στις δικές του τις αντάβιες. Λίον τύπου... Ναι, αλλά με την αντάβια που τον αγάπησες. Μπορεί να γνωρίστηκα στο κομμωτήριο. Ενώ η αντάβια έκαμε τον αντάβια του. Θες να πεις ότι αν κάνεις αντάβιες αύριο. Η δουλειά κάνει τον αντραντάσο μου, όχι η αντάβια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα σα σκεφτείτε να κάνεις αντάβιες. Για να ξαναπατήσω το κουμπί έτσι όπως να εξαφανιστείς. Παιδιά, πού μας τα